δίνουμε μια εκλογική μάχη, η οποία είναι πολλαπλή εκλογική μάχη. Δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές, είναι οι ευρωεκλογές, οι δημοτικές, οι περιφερειακές και στο βάθος και οι βουλευτικές εκλογές. Και παντού το δίλημα είναι το ίδιο. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε μια έντονη πόλωση του πολιτικού σκηνικού, η οποία επιχειρεί, αν θέλετε, να συγκρατήσει ή κάθε μία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις να συγκρατήσουν ένα κομμάτι του κόσμου, με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για αριστερές ιδεολειψίες και για αδυναμία να προχωρήσει σε μία καπιταλιστική ανάπτυξη. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έρχεται και λέει ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα, ότι η Ευρώπη θα αλλάξει, ότι αν αλλάξουν οι σχετισμοί τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, να υπόσχεται ότι η δική του πολιτική λύση κόντρα στη νεοφιλελεύθερη λύση της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερη για τους εργαζόμενους της χώρας. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, τα αστικά μέσα ενημέρωσης, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να στήσουν ένα κάλπικο πολιτικό δίλημα με στόχο να συγκρατήσουν τους εργαζόμενους και, αν θέλετε, να συγκαλύψουν την πραγματική αιτία των προβλημάτων που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα, γιατί απέναντι σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις και τις ρητορίες που ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και το έντονο κλίμα πόλωσης που επιχειρείται να δημιουργηθεί από τη γενική λύση που υποτίθεται ο καθένας έχει μια διαφορετική μέχρι τη διαφθορά, γιατί παίζει ολόκληρο αυτό το φάσμα, η πραγματικότητα είναι δεδομένη. Και η πραγματικότητα λέει ότι οι εργαζόμενοι βιώνουμε τον 8ο χρόνο στην πραγματικότητα ή βιώνουμε μια πάρα πολύ σκληρή οικονομική κρίση. Φυσικά μετά από μια σκληρή οικονομική κρίση τα νούμερα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται. Έτσι γίνεται μετά από μια σκληρή οικονομική κρίση. Ωστόσο, το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων έχει πέσει στο μισό. Οι μισθοί έχουν χαμηλώσει και έχουν μειωθεί κατά 30-40%. Η φορολογία είναι ασήκωτη για μισθωτούς, αυταπασχολούμενους, συνταξιούχους. Οι συντάξεις έχουν μειωθεί. Τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία έχουν κατοκυρωθεί μετά και με το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο στην ουσία μνημόνιο, το μεταμνημόνιο το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τεράστια και αυτά αντανακλούν τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για να αποπληρώνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως θα κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά στην πραγματικότητα τι υποδηλώνουν? Υποδηλώνουν το ότι για να έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη, για να έρθει αυτή η ευημερία των αριθμών, οι εργαζόμενοι πρέπει να ματώσουν. Η ουσία, αν θέλετε, του προβλήματος που βιώνουν οι εργαζόμενοι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι για να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να προχωρήσει η ευημερία των αριθμών, οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να ματώσουν. Οι μισθοί πρέπει να χαμηλώσουν, η φορολογία πρέπει να μεγαλώσει, οι κοινωνικές παροχές να διαλυθούν. Και αυτό γίνεται στην Ελλάδα με μνημόνιο μέχρι το καλοκαίρι του 2018, υποτίθεται χωρίς μνημόνιο τώρα, η ίδια πολιτική ακολουθείται. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα, είτε η κάλπη έβγαζε μπλε χρώμα, είτε έβγαζε πράσινο χρώμα, είτε έβγαζε το ροζ χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική ήταν η ίδια. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη, αυτό γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό, αν θέλετε, για να καταλήξουμε και στο ερώτημα, είναι το πραγματικό διακύβευμα των πολλαπλών εκλογικών που έρχονται τώρα. Εάν θα κάνουμε ως εργαζόμενοι ένα ακόμα βήμα στο να κατανοήσουμε γιατί γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά γίνονται γιατί το σύστημα στο οποίο ζούμε, που λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο για να κερδίζουν οι λίγοι, οι χίλιες οικογένειες που ελέγχουν την Ελλάδα, οι μονοπωλιακοί όμιλοι που ελέγχουν τα κλειδιά της οικονομίας, το κεφάλαιο αν θέλετε, και η ανάγκη να διασφαλίζεται η κερδοφορία του, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων βρίσκεται ανάμεσα στη σφύρα και στον άχμονα και τα δικαιώματά τους καταστρέφονται καθημερινά. Αν θέλετε, η καπιταλιστική ανάπτυξη της επόμενης περίοδου που θα έρθει, δεν αρνείται κανείς ότι θα έρθει, θα βασιστεί ακριβώς πάνω στους χαμηλούς μισθούς, θα βασιστεί πάνω στο γεγονός ότι ο μέσος κλαδικός μισθός έχει μειωθεί και δεν αυξάνεται καθόλου, ότι η φορολογία των εργαζόμενων έχει εκτιναχθεί, ότι δεν υπάρχει σάλιο στα ταμεία για το οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ ερχόμαστε και λέμε ότι πρέπει επιτέλους οι εργαζόμενοι να κάνουν ταμείο, να καταλάβουν πίσω από τις γραμμές και τις ρητορίες της τεχνητής πόλωσης που επιχειρεί να σχηματίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, να σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και να δουν και ότι οι δύο αυτές πολιτικές δυνάμεις υπηρετούν το ίδιο πολιτικό αφεντικό, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κεφάλαιο και τη διευρυμένη αναπαραγωγή του. Είναι, αν θέλετε, χαρακτηριστικό
ότι όλα τα μέτρα τα οποία φέρνει, έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λεγόμενη έξοδο από τα μνημόνια, είναι ΣΥΡΙΖΑ τα οποία ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, είναι μέτρα τα οποία ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων τα έχει προμοτάρει συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα και είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται το κεφάλαιο για να προχωρήσει η κερδοφορία του την επόμενη μέρα. Άρα το διακύβευμα λοιπόν των εκλογών είναι να ισχυροποιηθούν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες αποκαλύπτουν ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, αποκαλύπτουν γιατί σε ολόκληρο τον κόσμο η μοίρα των εργαζόμενων είναι σφραγισμένη όσο παραμένουν μέσα στα τείχη της εξουσίας του κεφαλαίου, της εξουσίας των μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της φυλακής για τους λαούς, να στηρίξουν αυτές τις δυνάμεις οι οποίες δεν κουράζονται να φωτίζουν τον πραγματικό αντίπαλο, δεν κουράζονται να φωτίζουν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ενός φιλολαϊκού διαχειριστή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σε κανένα μέρος του πλανήτη δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα και εμείς θα θέλαμε να γίνει μια τέτοια συζήτηση και προκαλούμε όποιον έχει άλλη άποψη να μας την πει, να κατανοήσουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο και αν θέλετε η ρητορία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ισχυροποιήστε το ΣΥΡΙΖΑ για να βελτιωθεί ο σχετισμός και να γίνει καλύτερη η Ευρώπη είναι αστεία και δεν είναι αστεία επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ιστορία του πώς έκανε πώς το όχι και το ναι στο δημοψήφισμα τελικά οδηγήσει σε ένα νέο μνημόνιο, πώς όλη η ρητορική του πριν τις εκλογές του 2015 οδήγησε τελικά επίσης σε ένα νέο μνημόνιο. Δεν είναι αυτό το αστείο. Το αστείο είναι, και είναι βαθύτερο, είναι ότι είτε με σοσιαλδημοκρατία, είτε με φιλελευθερισμό, είτε ακόμα και με μια φασιστική λύση, η ουσία κάθε τέτοιας πολιτικής λύσης είναι ίδια. Και η ουσία της είναι πώς θα υπηρετηθεί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Κύριε Λιόν, υπάρχει... Αυτός θέλετε είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε βρίσκονται σοσιαλδημοκράτες είτε νεοφιλελεύθεροι, τα μέτρα είναι ίδια. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη βάση του αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφοροποιείται στην ουσία του και γι' αυτό επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τεχνητής πόλωσης χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, επιμέρους πλευρές του ουσιαστικού ζητήματος. Υπάρχει μία άποψη ότι το εκλογικό σώμα κινείται προς πάσα κατεύθυνση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Αυτό πώς το κρίνεται, τι θα κάνει το εκλογικό σώμα, πώς κινείται, πώς θα κινηθεί, ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, το πώς θα κινηθεί το εκλογικό σώμα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και είναι συνάρτηση της κατάστασης που βρίσκεται, αν θέλετε, συνολικότερα η κοινωνία. Είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο τα αστικά μέσα ενημέρωσης ανοίγουν την επιχειρηματολογία. Είναι συνάρτηση του πώς τα υπεριαλιστικά κέντρα παρεμβαίνουν μέσα στη διαπάλη και εδώ πρέπει να δούμε μια πολύ μεγάλη στήριξη που δέχεται η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορους νοατοϊκούς κύκλους, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πιο προωθημένος σημεοφόρος των νοατοϊκών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι τώρα την προωθούμενη λύση για την Κύπρο και το Αιγαίο. Αλλά εγώ θα θέλω να σχολιάσω κάτι, μια άλλη πλευρά αν θέλετε, γιατί ακόμα και αυτή η διάκριση αριστεράς-δεξιάς με τον τρόπο που έχει καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση των εργαζόμενων είναι μια ψεύτικη διάκριση. Στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και αυτοαποκαλείται αριστερά, είναι μια διάκριση η οποία συγκαλύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί, χέρι-χέρι, έχουν τον ίδιο άξονα, άξονας που λέγεται πώς θα υπηρετηθεί καλύτερα η καπιταλιστική ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη που είναι ενδογενώς αντιλαϊκή, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη για να έρθει με οποιοδήποτε τρόπο βασίζεται πάνω σε θυσίες των εργαζόμενων. Δεν υπάρχει συνεπώς αριστερή καπιταλιστική ανάπτυξη που εναντιώνεται σε μια δεξιά καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι ένα ψεύτικο, ένα κάλπικο δίλημα. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι υπάρχουν δύο όχθες στο ποτάμι, η όχθη που είναι υπέρ των εργαζόμενων και η όχθη που είναι κατά των εργαζόμενων, η όχθη του κεφαλαίου και της χειροφορίας του που υπηρετούν πιστά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με επιμέρους διαφορές που συνδέονται με κύκλους του κεφαλαίου που στηρίζεται, στο οποίο στηρίζεται περισσότερο ή λιγότερο το ένα κόμμα, βρίσκονται στην όχθη που χτυπάει τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Στην άλλη όχθη βρίσκεται ο συνεπής ταξικός πόλος, οι συνεπείς ταξικές δυνάμεις, το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο κίνημα της νεολαίας, στο κίνημα των φοιτητών, οι δυνάμεις που δεν κουράζονται από τη μία να αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφής καπιταλιστική ανάπτυξη, καπιταλιστική διαχείριση, που δεν μπορεί να είναι φιλολαϊκή,
να φωτίζουν τη δυνατότητα ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης ελληνικής κοινωνίας που υπάρχει, αν ξεριζωθεί το κέρδος, αν κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, αν οι εργαζόμενοι έρθουν στην εξουσία, και των δυνάμεων που ζητούν σήμερα συμπόρευση σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση που συγκρούεται μαχητικά, αποφασιστικά με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει το κεφάλαιο για να θωρακίσει την κερδοφορία του, που συγκρούεται μαχητικά, αποφασιστικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στόχος της είναι ακριβώς να διασφαλίσει την κυριαρχία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα, που συγκρούεται μαχητικά, αποφασιστικά με τις δυνάμεις, με τις αστικές δυνάμεις σε δήμους, περιφέρειες, Ευρωβουλή και Βουλή, που ζητά όχι απλά τη στήριξη του ΚΚΕ και των δυνάμεών του σε κάθε κάλπη, αλλά τη μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ, τη μαχητική συμπόρευση που τώρα θα βάλει ένα φρένο στα μέτρα που έρχονται, είτε αυτό θα γίνει με ισχυροποίηση της δύναμης του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, είτε με ισχυροποίηση της δύναμης του ΚΚΕ σε δήμους και περιφέρειες. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει, να μπλοκαριστούν τα μέτρα. Τις δυνάμεις αυτές οι οποίες φωνάζουν και λένε και αποκαλύπτουν ποιος φταίει για τα κακό κείμενα του σήμερα, τις δυνάμεις αυτές που λένε ότι αν οργανωθούμε όλοι μαζί και κινηθούμε αποφασιστικά, συγκρουστούμε με την πολιτική του αντίπαλου, μπορούμε να την σταματήσουμε, μπορούμε να πιέσουμε για να ανακτήσουμε τις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για να ζήσουμε καλύτερα με βάση τις ανάγκες μας σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Η αριστερά λοιπόν είναι η αριστερά η οποία αντιπαλεύει το σύστημα στην πραγματικότητά του, είναι η αριστερά που συγκρούεται με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, που συγκρούεται με κάθε μορφή του, με κάθε μορφή αστικής διαχείρισης. Η αριστερά είναι αυτή που επιμένει ότι φιλολαϊκή ανάπτυξη μέσα στον καπιταλισμό και φιλολαϊκή διαχείρισή του δεν υπάρχει. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, το δίλημα δεξιά ή αριστερά, όπως το θέτετε εσείς και το θέτει και ανάμεσα Νέα Δημοκρατία και τι, δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Η αριστερά είναι η αριστερά που συγκρούεται με το κεφάλαιο, το σύστημα, το κράτος και τους μηχανισμούς του. Και αυτή η αριστερά είναι η δυνάμεις του ΚΚΕ, που η ισχυροποίησή του μπορεί να είναι ένα λιθαράκι για να ζήσουμε ως εργαζόμενοι καλύτερα την επόμενη μέρα. Πραγματικά σε αυτές τις εκλογές υπάρχει άποψη ότι κρίνεται η μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια μελλοντική πορεία που και το ΚΚΕ και όλοι οι πολίτες θέλουμε να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αυτά που με αναφέρατε κι εσείς. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί να πιστεί, να πιστούν οι πολίτες για το τι πρέπει να γίνει και πόσο ενημερωμένοι είναι, κύριε Λιώνη? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να εξετάσουμε σε ποια κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατεύθυνση, είναι μια κατεύθυνση μια διακρατική που θα... συμμαχία, μια συμμαχία κρατών, μέσα στην οποία το κάθε κράτος που εκφράζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου που βρίσκεται μέσα σε αυτό το κράτος, έχει συγκεκριμένες, αν θέλετε, διαθέσεις, προθέσεις, κατεύθυνση με την οποία θέλει να κινηθεί. Και υπάρχει μια έντονη διαπάλη για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια φάση εξελίξεων, γιατί οι αντιθέσεις είναι έντονες στο εσωτερικό της, διότι δύο μεγάλες διαφορετικές αστικές λογικές διαχείρισης αλληλεπιδρούν με στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα είναι περισσότερο ή λιγότερο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αν δηλαδή αν θέλει, θα είναι πιο σοσιαλδημοκρατικό ή πιο νεοφιλελεύθερο το μείγμα. Αυτή η συζήτηση φυσικά υπάρχει και οι ευρωεκλογές θα παίξουν ένα ρόλο. Χωρίς συζήτηση. Το πραγματικό όμως ερώτημα δεν είναι αυτό, αν θέλετε την άποψη του ΚΚΕ. Το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι αλλαγές που μπορεί να τις δούμε το επόμενο διάστημα, αλλαγές που αν θέλετε συνδέονται και πόσο φεντεραλιστική θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη μέρα, πόσο θα κυριαρχείται ή λιγότερο θα κυριαρχείται από τη Γερμανία, εάν ο αντιάξονας στη Γερμανία θα ισχυροποιηθεί και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά είναι σημαντικές λεπτομέρειες που τις παρακολουθούμε, αλλά το πραγματικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι διαφορετικό. Μπορεί να γίνει καλύτερη για τους εργαζόμενους? Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει καλύτερα για τους εργαζόμενους για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι είτε το μείγμα είναι περισσότερο νεοφιλελεύθερο, είτε περισσότερο σοσιαλδημοκρατικό, ξεκινάει, και όχι τώρα, ξεκινάει από όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια αφετηριακή αρχή. Και ποια είναι η αφετηριακή αρχή? Πώς θα υπερασπιστεί η κερδοφορία του κ.
κεφαλαίου μέσα σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς δηλαδή οι χίλιες, δυο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες μεγάλες επιχειρήσεις που συναρθρώνουν τον πυρήνα της οικονομίας σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δουν τα κέρδη τους να βγατένουν. Ναι. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτός και, δεν το, και αυτός ο στόχος δεν διαψεύδεται από κανέναν. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ η τεράστια πολιτική υποκρισία από ένα κομμάτι του αστικού πολιτικού συστήματος που τι λέει. Λέει ότι το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουν κυριαρχήσει νεοφιλελεύθεροι και ότι μια σοσιαλδημοκρατική λύση, μια λιγότερο νεοφιλελεύθερη λύση θα τα κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει και από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς είναι το εξής. Αν το πάρουμε σε λίγο πιο θεωρητικό επίπεδο είναι ότι τα κέρδη του κεφαλαίου για να προκύψουν πρέπει να προκύψουν από κάπου. Mm-hmm. Και αυτό το κάπου όσο και να στίβει κανείς στο μυαλό του δεν μπορεί να βρει άλλο τρόπο για να τροφοδοτήσει με κέρδη το κεφάλαιο παρά από την απλήρωτη εργασία των εργαζόμενων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είτε πάρουμε τη σοσιαλδημοκρατία στην πιο αν θέλετε στη γαλλική εκδοχή της την προηγούμενη περίοδο, είτε πάρουμε τη χαλαρότερη, όχι τόσο σοσιαλδημοκρατική εκδοχή, αλλά λίγο την πιο δημοκρατική στη ΣΥΠΑ mm-hmm. του Ομπάμα. Και mm-hmm. κάνουμε μια αντιπαραβολή με πιο νεοφιλελεύθερα, με χώρος όπου υπήρχε πιο νεοφιλελεύθερη υποτίθεται κυβερνητική εξουσία, θα δούμε ότι τα μέτρα τα οποία προωθούνταν ήταν ίδια. Mm-hmm. Θα δούμε δηλαδή ότι τα μέτρα σφαγιασμού των μισθών και των εισοδημάτων των εργαζόμενων στη Γερμανία έρθαν επί σοσιαλδημοκρατίας στις αρχές mm-hmm. του 2000, όχι mm-hmm. επί νεοφιλελευθερισμού. Mm-hmm. Θα δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που έρχεται και λέει ότι εγώ έχω ένα καινούριο πολιτικό πρόταγμα και ένα καινούριο όραμα για την Ευρώπη του μέλλοντος, δεν λέει κουβέντα για την καυτή πατάτα του μέσου μισθού που έχει μειωθεί κατά 30% ή του ιδιωτικού επίπεδου που έχει μειωθεί κατά 50%. Αντιθέτως, έρχεται και επιχαίρει και λέει ότι τα τεράστια πλεονέσματα τα οποία έχει μαζέψει ο κρατικός προϋπολογισμός φορολογώντας εσάς, εμένα, τους ακροατές σας, τα Γιάννενα και γενικότερα τους εργαζόμενους στη χώρα, δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να κάνει κοινωνική πολιτική, για να κάνει παιδικούς σταθμούς που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, αλλά θα τα χρησιμοποιήσει για να αποπληρωθεί ένα κρατικό χρέος το οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, δεν το έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι και δεν πρέπει να το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ναι. Κοντολογήσει, είτε πάρουμε τη θεωρητική ανάλυση του ζητήματος, είτε την πρακτική, θα δούμε ότι η υπόσχεση μιας καπιταλιστικής ανάπτυξης που επειδή θα τη βαφτίσουμε πιο σοσιαλδημοκρατική και λιγότερο νοφιλελεύθερη, ότι αυτή θα είναι φιλολαϊκότερη, είναι μια τεράστια πολιτική απάτη. Ναι. Τα προβλήματα της Ευρώπης δεν προκύπτουν επειδή κυριάρχησαν οι νεοφιλελεύθερες λογικές, προκύπτουν επειδή ο καπιταλισμός για να συνεχίσει να κερδίζει χρειάζεται χαμηλούς μισθούς, χρειάζεται υψηλούς φόρους για τους εργαζόμενους για να έχουν χαμηλούς φόρους επιχειρήσεις και αναπτυξιακά κονδύλια για τις επιχειρήσεις, χρειάζεται να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις για να βρει το κεφάλαιο νέα παιδεία για να τοποθετήσει τα κέρδη του, χρειάζεται να διαλυθεί να αλλάξουν οι τρόποι με τους οποίους αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπορούν οι επενδυτές πιο εύκολα γίνουν, και με πολύ λιγότερη σκέψη αυτά, για το τι θα γίνει στο περιβάλλον να επενδύουν. Άρα προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της λογικής σκέψης. Ναι. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στο βαθμό που το σύστημα υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων να δουν οι εργαζόμενοι κάτι καλύτερο και γι' αυτό η επίκληση μιας φιλολαϊκότερης Ευρώπης επειδή τάχα θα γίνει πιο σοσιαλδημοκρατική είναι μια τεράστια απάτη η οποία φυσικά φτάνει στο αστείο πλέον σημείο του να ακούμε από τα λόγια του δεν θέλω να χαρακτηρίσω την προηγούμενη πορεία του κύριου Πρωθυπουργού, αλλά όπως καταλαβαίνετε το να μιλάμε για ένα φιλολαϊκό δουνουτού που δεν είναι με το Στροσκάν αλλά είναι με την Κριστίν Λαγκάρντ, όπως υπενήχθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του σε ένα κεντρικό τηλεοπτικό, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας τις προηγούμενες μέρες, είναι για γέλια. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η Ευρώπη δεν αλλάζει στιγμή. Και δεν αλλάζει επειδή η φιλολαϊκή καπιταλιστική ανάπτυξη δεν υπάρχει. Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Λιώνη. Για φιλοδημοκρατική. Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πρέπει να χτυπήσουμε τον πυρήνα του προβλήματος. Ο πυρήνας του προβλήματος είναι η καπιταλιστική σχέση, είναι η σχέση ιδιοκτησίας, είναι η σχέση του κέρδους. Είναι οι σχέσεις οι οποίες επιβάλλουν για να προκύπτουν τα κέρδη
των χιλίων μονοπωλιακών ομίλων, των χιλίων οικογενειών που ελέγχουν την Ελλάδα, επιβάλλουν χαμηλούς μισθούς στους εργαζόμενους, επιβάλλουν εργασιακή ανασφάλεια και περιπλάνηση, επιβάλλουν διάλυση του κοινωνικού κράτους, επιβάλλουν ιδιωτικοποίηση, υψηλή φορολογία, καταστρέφουν τη ζωή των εργαζόμενων. Ναι. Και αυτό το κάνουν όχι επειδή υπάρχει μια αντικειμενική ανάγκη της φυσικής ή υλικής πραγματικότητας που πρέπει να γίνει, το κάνουν για να κερδίσουν. Ναι. Διότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Και ο άλλος δρόμος είναι να δούμε εμείς οι εργαζόμενοι ότι αν ξεφορτωθούμε το κέρδος ως πρόβλημα, αν πάρουμε εμείς τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια μας, αν οι εργαζόμενοι πάρουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεταφορικούς ομίλους, τα μεγάλα αγροκτήματα, αν πάρουν τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους και αρχίσουν να τα τρέχουν, να τα αναπτύσσουν με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάδειξη, μια ριζικά διαφορετική εξουσία, την εργατική εξουσία, τα προβλήματα των εργαζόμενων μπορούν να λυθούν. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα, έχει πλουτοπαραγωγικούς πόρους, μπορεί να κινηθεί σε αυτό το δρόμο. Αυτό που μπαίνει ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων, αυτό που μπαίνει ανάμεσα, αν θέλετε, στο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει λιγνίτες, υδρογονάθρακες και στην περιοχή σας και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Έχει υδατοπτώσεις, έχει αιωλικό δυναμικό, είναι μια πολύ πλούσια ενεργειακά χώρα. Ναι, αλλά δεν αφήνουν να βγουν όμως. Και δεν αφήνουν να βγουν, ο λιγνίτης βγαίνει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η αντίφαση που υπάρχει σε μια τόσο πλούσια ενεργειακή χώρα, έχει κατοίκους οι οποίοι είναι ενεργειακά φτωχοί, έχει ένα 30% που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι, το έχει οικογένειες το 2020 που ζεστάνονται με μαγκάλια και παθάνουν δηλητηριάσει με μονοξείδιο του άνθρακα. Αυτή είναι μια τρομακτική αντίθεση. Και ο πυρήνας της αντίθεσης είναι το ότι κάποιοι πρέπει να κερδίσουν από την καπιταλιστική, από την παραγωγή που λέγεται κοινωνική παραγωγή. Και αυτοί κάποιοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Αυτούς τους ομίλους υπηρετεί εξίσου η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τους υπηρετεί καλύτερα σε αυτή τη φάση και γι' αυτό, αν θέλετε, προμοτάρεται από το ΣΕΒ, από την Κομισιόν, από τη Γερμανίδα Καγκελάριο ή από τον Αμερικανικό παράγοντα, προμοτάρεται αφάνταστα η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Αυτή λοιπόν η διακυβέρνηση υπηρετεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τώρα τα συμφέροντα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο βαθμό λοιπόν που δεν γίνει κατανοητό ότι πρόβλημα είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι η κερδοφορία. Η οποία κερδοφορία είναι ασύμβατη με την ικανοποίηση των αναγκών μας. Είναι αυτή που παράγει τα μνημόνια, τα νέα μέτρα, το σφαγιασμό των λαϊκών δικαιωμάτων. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα παραπέρα. Εμείς ως ΚΚΕ επιμένουμε να φωτίζουμε αυτό το πρόβλημα, τον πραγματικό αντίπαλο και την πραγματική διέξοδο, να καλούμε τους εργαζόμενους σε μια μαχητική συμπόρευση με τις δυνάμεις του ΚΚΕ, στις κάλπες, στα σωματεία, στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, να εξηγούμε ότι υπάρχει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και να έχουμε μια απέραντη αισιοδοξία στις δυνάμεις των εργαζόμενων και στη δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος άνθρωπος να αποτιμήσει κριτικά την κατάσταση, να καταλάβει ότι τόσο καιρό τον κοροϊδεύει το δίπολο, το αστικό δίπολο της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ που τώρα πάει, αν θέλετε, να πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Πρόοδο, συντήρηση, δημοκρατία, φασισμός. Κύριε Λιώνη, θα πρέπει να ολοκληρώσω γιατί δεν παίρνει ο χρόνος. Και κλείνω λέγοντας ότι στο βαθμό λοιπόν που γίνει κατανοητό ο κύβδηλος χαρακτήρας αυτού του διπόλου και στο βαθμό που γίνει κατανοητό ότι ο πραγματικός αντίπολος είναι από πίσω και δεν θα αλλάξει, και που υπερψηφιστούν και ισχυροποιηθούν οι δυνάμεις του ΚΚΕ από τις κάλπες των ευρωεκλογών, των δημοτικών, των περιφερειακών εκλογών, γιατί το ΚΚΕ με όλους τους δυνάμεις έχει την ίδια πολιτική γραμμή από πάνω μέχρι κάτω. Στο βαθμό λοιπόν που ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, θα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση που μπορεί να λύσει τις ανάγκες μας.